Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Αφού σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου, σας ευχαριστούμε θερμά που είσαστε εδώ σήμερα μαζί μας. Με αφορμή την έκθεσή σας, θα ήθελα να σας ρωτήσω τα εξής. Αναφέρετε στη σελίδα 3 της έκθεσής σας... Σημειώστε, γιατί θα απαντήσετε όλα μαζί τώρα. Αναφέρετε ότι το εθνικό νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις σχετικές διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις και οδηγίες. Συνεπώς, εννοείται πως δεν υπάρχει ανάγκη περαιτέρω νομικών παρεμβάσεων? Επίσης, κυρία Κανέλη, σας ακούω και χάνω τον ηρμό μου. Εντάξει, πράγματι. Έχετε 20 ετή εμπειρία, εγώ δεν έχω, όμως δείξτε λίγο έλεος εδώ. Λοιπόν, αναφέρεται επίσης στη σελίδα 3 της έκθεσής σας ότι την περίοδο 2014-2017 παραπέμφθηκαν στην ελληνική δικαιοσύνη 136 δράστες, ενώ κατά το ίδιο διάστημα εκδόθηκαν 63 πρωτοβάθμιες καταδικαστικές αποφάσεις για υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων. Σε αυτό το σημείο θέλω να ρωτήσω τα εξής. Προφανώς και μέσα από τη συζήτηση αντιλήφθηκα ότι δεν είμαστε ικανοποιημένες και ικανοποιημένοι από τους αριθμούς. Ο αριθμός των περιπτώσεων που έφτασαν στη δικαιοσύνη, πιστεύετε ότι αντιστοιχεί στο μέγεθος του προβλήματος? Προφανώς όχι. Από τις 136 δράσεις που παραπέμφθηκαν, λέτε ότι υπήρξαν 63 πρωτοβάθμιες καταδίκες. Δηλαδή, το 54% των υποθέσεων κατέληξαν αθωωτικές για τους κατηγορούμενους. Και μιλάμε για πρωτοβάθμιες αποφάσεις. Φαντάζομαι ότι, πολύ φοβάμαι δηλαδή, ότι στα δευτεροβάθμια όργανα το ποσοστό θα είναι πολύ πιο απογοητευτικό. Εφόσον λοιπόν θεωρείτε από την κουβέντα μέχρι στιγμής ότι το νομικό πλαίσιο είναι παρκές, γιατί θεωρείτε ότι έχουμε τόσο χαμηλό αριθμό από καταδίκες? Τι πρέπει να διορθώσουμε? Επίσης, έχουμε εικόνα από το τι ποινές έχουν επιβληθεί σε αυτές τις καταδικαστικές αποφάσεις? Είναι δηλαδή ποινές που είναι αντίστοιχες της σοβαρότητας που απαιτεί η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ή ήταν ποινικά χάδια? Έχουν υπάρξει επίσης κατασχέσεις ή δέσμευση περιουσιακών στοιχείων προϊόντα εμπορίας ανθρώπων από κατηγορούμενους, όπως προβλέπει ο νόμος? Έχουμε κάποια τέτοια στοιχεία? Όσον αφορά τα κυκλώματα, αναφέρεται στη σελίδα 5 της έκθεσής σας ότι την περίοδο 2014-2017 εντοπίστηκαν 114 περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων και οι δράστες που παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη ήταν 136. Πρόκειται λοιπόν περίπου για μία αναλογία 1 προς 1. Αν και προφανώς κάποιες από τις περιπτώσεις αφορούν παλαιότερες υποθέσεις και ορισμένες από τις πρόσφατες συλλήψεις λογικά δεν έχουν πάει ακόμα στη δικαιοσύνη, αυτή η αναλογία δραστών και υποθέσεων μοιάζει προβληματική. Και αυτό διότι, όπως αναφέρεται και στην έκθεση, η εμπορία ανθρώπων έχει να κάνει με οργανωμένα κυκλώματα και δεν είναι υπόθεση ενός ή δύο δραστών. Συνεπώς, όταν συλλαμβάνεται ένας δράστης ανά υπόθεση, μπορούμε να υποθέσουμε να ισχυριστούμε ότι χτυπάμε κυκλώματα εμπορίας, μάλλον τον αδύναμο κρίκο. Θεωρώ ότι πιάνουμε, ενώ τα κυκλώματα συνεχίζουν τη δράση τους ανενόχλητα. Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με αυτό και ίσως κάποια σχετική πρόταση? Τι θα έπρεπε να κάνουμε? Επίσης, αναφέρεται ότι και μετά την ενσωμάτωση σχετικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μία σειρά από νόμων, τα θύματα προστατεύονται, ανεξαρτήτως από το αν συνεργάζονται ή όχι με τις αρχές. Είπατε κιόλας ότι τα αναγνωρισμένα θύματα δεν απελάβνονται από τη χώρα, δικαιούνται άδεια διαμονής, έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας, προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης κλπ. Την περίοδο 2014-2017, στις 114 περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων που εντοπίστηκαν, ο αριθμός των αναγνωρισμένων θυμάτων ανήλθε σε 198, εκ των οποίων 27 ήταν Έλληνες πολίτες. Από την έκθεση όμως απουσιάζουν σχετικές πληροφορίες για το μετά αυτών των θυμάτων. Δηλαδή, όντως δεν απελάθηκαν τα ξένα θύματα. Πήραν άδεια διαμονής. Αποζημιώθηκαν. Επαναπατρίστηκαν βασικό όσα θύματα το επιθυμούσαν. Υπάρχουν και εκείνοι που το επιθυμούν. Τι στοιχεία έχουμε, ποιοι είναι οι αριθμοί σχετικά με αυτό. Αναφέρεται ότι θα δημιουργηθεί βάση δεδομένων στα πλαίσια λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς, στα πλαίσια του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα έτη 2019-2023. Έχουμε εικόνα σχετικά με αυτό. Σε τι φάση είμαστε. Αναφέρεται επίσης ότι ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια υπήρξε ραγδαία αύξηση των μεικτών μεταναστευτικών ροών στη χώρα μας. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερο αριθμό ευάλωτων στην εκμετάλλευση ατόμων, αλλά και μεγαλύτερη δυσκολία στο διαχωρισμό των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων τράφικινγκ από τα θύματα παράνομης διακίνησης ανθρώπων, smuggling. Θέλετε να μας εξηγήσετε την αναγκαιότητα διαχωρισμού μεταξύ τράφικινγκ και smuggling. Στην έκθεσή σας σημειώνεται πως σημαντική κρίνεται και η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Θέλετε να μας εξηγήσετε περισσότερο την αναγκαιότητα αυτής της εργασίας και των ενδεχόμενων δυσκολιών που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής. Αν έχουν προκύψει, ποιες είναι αυτές οι δυσκολίες που έχουν προκύψει και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ως προς αυτή την κατεύθυνση. Σημαντική αναφέρεται πως κρίνεται και η ένταξη ως μάθημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της σεξουαλικής αναπαραγωγής υγείας σε όλες τις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης. Από πλευράς Υπουργείου Παιδείας υπήρχε κατά την προηγούμενη κυβέρνηση θετική διάθεση ως προς την ένταξη του μαθήματος. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι στην θεματική εβδομάδα, στη θεματολογία συμπεριλαμβανόταν και τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι έμφυλες ταυτότητες. Πέραν της ύπαρξης μαθήματος, δεν πρέπει να υπάρξουν οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς, ώστε να είναι σε θέση να εντοπίζουν τις ενδείξεις που θα τους οδηγούν στο να αντιλαμβάνονται περιπτώσεις εκμετάλλευσης ανήλικων μαθητών. Τι πιστεύετε ως προς αυτό? Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας τα τελευταία χρόνια, πώς έχει εξελιχθεί στην Ελλάδα το φαινόμενο της εμπορίας και της εκμετάλλευσης ανθρώπων? Λόγω των αυξημένων προσφυγικών ροών υπάρχει έξαρση? Θεωρείτε πως υπάρχει ή όχι μείωση του φαινομένου, λόγω του ότι η υπόλοιπη Ευρώπη έχει υποχρεώσει την Ελλάδα να κρατά τους πρόσφυγες εδώ, αυξάνοντας τους έλεγχους στα σύνορα προς την Ιταλία και το Βαλκανικό διάδρομο? Η εμπορία ανθρώπων ακολουθεί άλλες διαδρομές? Τώρα κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι εδώ ο κύριος... θα επιστρέψει, έπρεπε να βγει έξω. Είναι όμως εδώ η... Να συνεχίσω. Όχι, δεν θα απαντήσετε τώρα έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό είπε απλά κρατήστε τις σημειώσεις. Να καταγραφούν. Αυτό. Είναι κρατημένες σημειώσεις, ναι. Ωραία. Είναι και καταιγισμός τώρα. Πρέπει να ξανακάνουμε τη συνεδρία, Συραλία μου. Καταιγισμός ερωτήσεων. Ωραία, πάμε. Πιστεύετε λοιπόν ότι... η εμπορία αυξήθηκε? Γιατί στην περίπτωση που αυξήθηκε λόγω της αύξησης των μεταναστευτικών ροών, αντιλαμβανόμαστε ότι η εντατικοποίηση της καταστολής δεν αρκεί σε καμία περίπτωση. Και αυτό που χρειάζεται επί της ουσίας είναι να υπάρξει οικονομική και ειρηνευτική βοήθεια προς τις χώρες από όπου ξεκινούν οι πρόσφυγες. Καθώς και η ανάληψη φυσικά ευθυνών από την υπόλοιπη Ευρώπη, έτσι, στη δίκαιη και νόμιμη μετακίνηση των προσφύγων, καθώς και στην ένταξή τους στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Αν θεωρείτε ότι η εμπορία μειώθηκε κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, θεωρείτε ότι... αν η απάντηση... Τώρα εδώ... Το αφήστε το αυτό. Πάω παρακάτω. Υπάρχει ένα περιραίον κλίμα που συνδέει επίσης γενικώς, χωρίς ποτέ να εξειδικεύει, τη δράση των ΜΚΟ εν γέννη με την εμπορία ανθρώπων. Θυμόμαστε ότι με τη Σύμβαση της Βαρσοβίας του 2005, που επικυρώθηκε εν συνεχεία από την Ελληνική Βουλή ως εμπορία ανθρώπων, ορίζεται η στρατολόγηση, μεταφορά, υπόθαλψη, υποδοχή προσώπων που γίνεται είτε με απειλή είτε με άσκηση βίας ή άλλων μορφών εξαναγκασμού, με απαγωγή, απάτη ή εκμετάλλευση ιδιαίτερα ευάλωτης θέσης ή με προσφορά ή πρόσληψη χρημάτων ή προνομίων με σκοπό την επίτευξη συνένεσης αυτών των προσώπων στον έλεγχό τους από άλλο πρόσωπο για λόγους εκμετάλλευσης. Γίνεται δηλαδή σαφής διάκριση ανάμεσα στον εξαναγκασμό προσώπων και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και υποστήριξης προς ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Ρωτάμε λοιπόν, έχει έρθει σε γνώση σας από τη συνεργασία σας με διάφορες αρχές ύποπτη δράση συγκεκριμένων μη κυβερνητικών οργανώσεων που να συνδέεται με κυκλώματα εμπορίας ανθρώπων? Υπαρκτό ή μη υπαρκτό φαινόμενο που αφορά λίγες μη κυβερνητικές οργανώσεις ή πολλές? Πόσο χρόνο έχω, κυρία Πρόεδρε? Δεν έχω βάλει χρόνο. Απλώς ας το... Εντάξει, θα πείτε αυτό που θέλετε να πείτε. Δεν πρόκειται να εμποδιστείτε. Απλώς δεν έχω βάλει χρόνο ακριβώς για να γίνει μια συζήτηση. Άρα κάντε τις ερωτήσεις σας. Είναι πολλές. Τώρα θα δω κάπως θα τα ομαδοποιήσετε. Ενδεχομένως να τα δείτε και στο γραφείο σας και στο σπίτι σας. Θα δούμε. Κάποια να σκεφτείτε μετά. Κάποια στοιχεία να φέρετε, όπως της ΜΚΟ. Μπορεί κάποια να πρέπει να φέρετε μετά τα στοιχεία. Έτσι κι αλλιώς ζητήσαμε μια κατάθεση τέτοιου εγγράφου. Ελάτε, κυρία Χριστίδου. Και επειδή έλεγα για τις ΜΚΟ, το έχω συνδέσει εδώ με κάτι άλλο. Λέτε ότι εκτιμάτε ότι η εμπορία ανθρώπων αποτελεί την τρίτη πιο επικερδή εγκληματική δραστηριότητα μετά το εμπόριο ναρκωτικών και όπλων και είναι ταχύτατα αναπτυσσόμενη σε παγκόσμιο επίπεδο. Θεωρείτε ότι ο τρόπος που εργαστήκατε μέχρι πρότινος με την προηγούμενη κυβέρνηση, θεωρείτε ότι ήταν ο ενδεδειγμένος, θεωρείτε ότι καταφέρατε να κάνετε κάτι, θεωρείτε ότι καταφέρατε να περιορίσετε το φαινόμενο? Θα θέλαμε μια ειλικρινή απάντηση ως προς αυτό. Εκ μέρους των συναδέλφων εδώ στη Βουλή, στην προηγούμενη συνεδρίασή μας, εκφράστηκε και θα θέλαμε και τη δική σας άποψη ως προς αυτό, μια που είσαστε εδώ. Εκφράστηκε η άποψη ότι κέντρο εμπορίας ανθρώπων υπήρχε και σε καταλήψεις κτηρίων στα Εξάρχεια, όπου μετανάστες και πρόσφυγες που έμεναν εκεί πλήρωναν ενίκιο σε ύποπτες μη κυβερνητικές οργανώσεις ή άλλους. Πηγή για την αποκάλυψη εντός εισαγωγικών αποτελούν συγκεκριμένα άρθρα που επικαλούνται δηλώσεις προσφύγων, φυσικά ατεκμηρίωτες, ανώνυμες και αδιασταύρωτες. Για το λόγο αυτό έγινε και ερώτηση από τον συγκεκριμένο συνάδελφο στη Βουλή προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και επειδή οι υπηρεσίες του Υπουργείου δεν ήθελαν να πούν πως δεν έχουν κανένα στοιχείο που να τεκμηριώνει τέτοιους ισχυρισμούς, παρότι είμαι σίγουρη πως έψαξαν, γιατί πολλοί θα ήθελαν πραγματικά να βρουν κάτι που θα τέριαζε με το εν λόγω αφήγημα, αναγκάστηκαν να γράψουν στην απάντησή τους το εξής. Λόγω της αρχής της μυστικότητας που διέπει το συγκεκριμένο στάδιο της διαδικασίας, δεν είναι επιτρεπτή η καθοδήποτε τρόπο γνωστοποίηση κατά τη διάρκεια και μη αυτού των όποιων συλλεγέντων στοιχείων. Κοινώς, στοιχεία είτε δεν υπάρχουν, διότι αν υπήρχαν στοιχεία, πολύ απλά θα κατατίθενται. Δεν υπάρχουν στοιχεία ώστε να μετριάσουν αυτές τις εντυπώσεις που υπάρχουν πολύ έντονα, εικόνες από μητέρες με μωρά που εκδιώχθηκαν από τις καταλήψεις, ακόμα και από κλειστά και αξιοποιητά κτίρια, στα πλαίσια της εκστρατείας νομιμότητας της κυβέρνησης. Μιας νομιμότητας. Κυρία Χριστίδου, μισό λεπτό. Δεν έχω μιλήσει τόση ώρα. Ναι. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ. Κάνετε την ερώτησή σας. Ρωτήσατε λοιπόν αν έχει υποπέσει την αντίληψή τους κάτι τέτοιο. Τι πρόβλημα υπάρχει? Ένα λεπτό, κύριε Χριστίδου. Γιατί με διακόπτετε? Δεν καταλαβαίνω. Παρακαλώ. Έχετε καταλάβει ότι η επιτροπή αυτή, ο κύριος Μοσκόφ, είναι από το 2010. Δεν είναι δουλειά αυτή του κυρίου Μοσκόφ, πράγματι. Είναι από το 2013. Ναι. Είστε στην κυβέρνηση από το 2015. Μα, εσείς είστε στην κυβέρνηση. Είστε στη διακυβέρνηση της χώρας από το 2015 μέχρι το 2019. Δηλαδή τα τελευταία 6 χρόνια, τα 4,5 είναι δικά σας. Πείτε μας, σας παρακαλώ, τι έχετε κάνει για να μικρύνουν ή να. Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ, οποιασδήποτε ενέργειες που πρέπει να γίνονται ώστε να μπορέσουμε να αποτρέψουμε όλα αυτά τα εγκλήματα τα οποία γίνονται εναντίον των συνανθρώπων μας. Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Κύριε συνάδελφε, εγώ δίνω το λόγο. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Κυρία Χριστίδου, σας το έχω ξαναπεί. Βλέπετε τώρα. Δεν καταλαβαίνω γιατί την αυτή ενόχληση. Δεν καταλαβαίνετε. Να καταλάβετε. Τόση ώρα εδώ δεν έχω διαμαρτυρηθεί. Κυρία Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Τόση ώρα δεν είναι οι επιτροπές αυτές για να σηκώσετε το λάβαρο του ΣΥΡΙΖΑ. Κανένα λάβαρο δεν σηκώνω, κυρία Πρόεδρε. Πρακτικά το βλέπετε. Ούτε η κυρία Κανέλη, ο κύριος Σκεράκης, ο κύριος Μουτσικάκης, ούτε οι άλλοι συνάδελφοι. Συγγνώμη, εσείς δεν προεδρεύατε στην προηγούμενη επιτροπή. Ποιος άνοιξε αυτό το ζήτημα? Δηλαδή δεν μπορούμε να απαντάμε ούτε καν. Είναι δουλειά του εθνικού εισηγητή αυτό. Αυτό να συναντηθούμε εδώ μεταξύ μας. Μα δεν μπορεί να ξέρει ο εθνικός εισηγητής κάτι που είναι σε έρευνα. Εδώ σας λέει δεν ξέρει τι έγινε πριν 2 χρόνια και δεν τα έχει πάρει όλα, ας πούμε. Δεν μπορεί να ξέρει όλες τις έρευνες της αστυνομικής. Μπορώ να ρωτήσω και να μου πείτε ξέρω. Εντάξει, ωραία. Να θα με αναγκάσει να βάλω χρόνο. Γιατί είδατε ότι πριν παρενέβησαν βέβαια, αλλά ο χρόνος ήταν. Κυρία Πρόεδρε, με συγχωρείτε, τόση ώρα δεν διαμαρτύρομαι ούτε εγώ ούτε οι συναδέλφοι. Γι' αυτό σας έδωσα το λόγο. Κάνατε εδώ διάλογο όλοι μεταξύ σας. Έχει περάσει, ακούστε. Γι' αυτό σας έδωσα το λόγο, χωρίς να δώσω στους άλλους 2 συναδέλφους οι οποίοι παρενέβησαν και έλυσαν και κάποιες απορίες τους, αλλά αυτό δεν σημαίνει θα μιλάτε μισή ώρα. Καταλάβατε. Ωραία. Άρα λοιπόν είναι 20 λεπτά τώρα που κάνετε ερωτήσεις και αυτό πρέπει να τελειώσει. Πώς είναι 20 λεπτά, κυρία Πρόεδρε, αφού δεν έχετε κρατήσει χρόνο? Ναι, έχω ρολόι. Ωραία. Έχει ανακαλυφθεί αυτό. Αν δεν είχαν διακόψει οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, θα είχα τελειώσει. Ελάτε, σας παρακαλώ, ας ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, λέω λοιπόν το εξής. Ο κύριος Μοσκόφ έχει γνώση από τη συνεργασία με διάφορες αρχές. Έχει γνώση κάποια τεκμηριωμένη πληροφορία για διασύνδεση εμπορίας ανθρώπων και καταλήψεων. Γνωρίζετε κάτι σχετικά? Αυτό ήθελα απλά να πω και να ρωτήσω. Δεν σε κανείς βλέπετε. Λέω ότι αρχίζετε και λέτε και είπα αυτό και είπε ο συνάδελφος και έκανε αυτό. Μετά μπαίνει, βεβαίως θα μιλήσει. Πώς θα γίνει τώρα? Πάλι σε μένα δηλαδή. Πάλι εγώ φταίω. Ακούστε, εδώ δεν φέραμε 4 ανθρώπους για να λύσουμε τις διαφορές μας μεταξύ κομμάτων. Εσείς θέσατε ένα θέμα. Θέσατε ένα θέμα στην προηγούμενη επιτροπή να μην απαντήσω. Αφήστε. Δεν είναι δουλειά των κυρίων η προηγούμενη επιτροπή, ούτε εσείς, τον κύριο Σκερανάκη το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Αυτό είναι θέμα που θα το λύσουμε μεταξύ μας. Εδώ θα πρέπει να απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Δεν είναι συγκεκριμένο ερώτημα αυτό, αν έχει γνώση για εμπορίας ανθρώπων. Ωραία. Ρωτήσατε λοιπόν αν έλαβαν γνώση για τις πρόσφατες. Αυτό δεν γίνεται, γιατί για να λάβουν γνώση πρέπει να τελειώσει η αστυνομική έρευνα και να γίνει και το δικαστήριο. Άρα λοιπόν, αν ρωτάτε για να ρωτήσετε, αλλά και πάλι ρωτήστε. Αλλά ρωτήστε να τελειώσουμε. Το ρωτήστε λοιπόν, αν λάβατε γνώση. Αν υπήρχε εκεί. Δεν μπορεί να λάβουν γνώση, δεν το καταλαβαίνετε. Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται. Το δικαστήριο δεν έχει γίνει. Τώρα έγιναν αυτά με τις καταλήψεις, πριν 10 μέρες. Αυτό σας λέμε. Μην τρώμε το χρόνο, να δούμε πώς θα βοηθήσουμε. Αυτό που έλεγα στην προηγούμενη συνεδρίασή μας, ότι δεν μπορείτε να λέτε... Δεν είπε ότι έγινε, ρωτούσε. Όχι. Δεν ήταν έτσι ακριβώς. Έχουμε υποψία ότι εκεί μπορεί να συνέβαινε και αυτό. Τώρα λοιπόν βλέπετε ότι θα δώσω το λόγο. Εντάξει, τι να πω. Τώρα παίζετε το ρόλο συνηγόρου, ενώ είσαστε πρόεδρος της Επιτροπής. Πρέπει να καταλαβαίνουμε όταν είναι προσκεκλημένοι και σε τι μπορούν να απαντήσουν. Να μην κάνουμε ερωτήσεις για να τις κάνουμε. Ωραία. Τελειώσα. Έληξε τώρα. Βεβαίως. Ωραία. Ευχαριστώ, κυρία Χριστίδου. Τώρα, κύριε